Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σωκράτης Μονσαρίδης. Καλησπέρα Έλλη Λαζαρίδου. Η σημερινή εκπομπή με θέμα Ελληνισμός-Χριστιανισμός. Έχουμε και ένα καλεσμένο σήμερα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαζήσος, ο συγγραφέας. Έχει ασχοληθεί κατά κόρο με αυτό το ζήτημα και πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την έρευνα και αναζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Είστε ειδικός επί του θέματος, θα λέγαμε, Ελληνισμός, Χριστιανισμός, και γι' αυτό σας πήραμε. Έχουμε γενικότερα στην εικόνα μας τους αρχαίους Έλληνες ως ιδωλολάτρες, ως δωδεκαθεϊστές κτλ. Αλλά πολλοί αρχαίοι φιλόσοφοι μίλησαν για τον έναν Θεό, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης κτλ. Τι έχετε να μας πείτε από αυτού? Κοιτάξτε, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν μονοθεϊστές. Ναι. Ο απλός λαός, βέβαια, επηρεασμένος από το Ιερατείο, πίστευε σε πολλούς θεούς. Πίστευε, μάλλον να το πούμε αλλιώς, έδινε διάφορες μορφές ανθρώπινες στις θεϊκές εκφάνσεις. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην πολυθεία. Ναι. Δηλαδή, τον έναν Θεό τον δίνανε πάρα πολλές υποστάσεις, αλλά όχι όπως εμείς τον έναν τριαδικό Θεό. Και φτάνανε στην πολυθεία χωρίς να το καταλαβαίνουν. Κάτι όμως που οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αποδεκτό. Όλοι ήταν μονοθεϊστές και κυνηγήθηκαν και πάρα πολύ μάλιστα. Το Σοκράτη του δώσαν το κόνιο για ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Τον Αριστοτέλη τον κυνήγησαν, τον Πλάτωνα, τον Πρωταγόρα, τον Αναξαγόρα, τον Ξενοφάνη, τον Δημόκριτο, τον Μητρόδωρο, τον Πρωταγόρα, είπαμε, τον Αριστόδημο, τον Πρόδικο, τον Αντισθένη, ο Θεόφραστος, ο Ευρυπίδης επίσης, πολύ ακόμα, ο Πίνδαρος. Πολλοί ακόμα εκφράστηκαν για ένα Θεό. Και πρώτος ήταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, να τα λέμε αυτά, που θεωρείται μυθικό πρόσωπο. Και ο Ορφέας μετά από αυτόν. Αυτοί οι δύο θεωρούνται μυθικά πρόσωπα, ενώ δεν είναι μυθικά πρόσωπα, είναι πραγματικά πρόσωπα. Από αυτούς ξεκίνησε ο μονοθεϊσμός παγκοσμίως. Από αυτούς τους δύο. Παρότι. Ναι. Αυτή η εικόνα που έχουμε είναι λαθεμένη πάντα. Γιατί οι φιλόσοφοι, όπως σας είπα, ήταν όλοι μονοθεϊστές. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εξειδικευμένο πάνω σε αυτό. Είχαμε διαβάσει και σε άλλες εκπομπές εμείς, δηλαδή ο Πλάτωνας στον Τίμιο, ας πούμε, μιλούσε για τον έναν Θεό. Ο Σοκράτης, όπως είπατε και εσείς, κυνηγήθηκε επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη έκφραση, έσπαιρνε κενά δαιμόνια, που ουσιαστικά μιλούσε για κάτι μονοθεϊστικό, έτσι. Μια που μιλάτε για τον Πλάτωνα, στην Πολιτεία, στο BV362, λέει, πώς θα σου πω, περιγράφει τη Σταύρωση σαν να είναι παρόν. Ναι. Όσο και αν ακούγεται αυτό τρομερό, λέει: «Γυμνοτέως δε πάντων πλην δικαιοσύνης, μηδέν γαρ αδικών, δόξαν έχουν τη μεγίστη, ο δίκαιος μαστιγώσετε, στρεβλώσετε, δεθήσετε, εκαυθίσετε ο οφθαλμό, τελευτών πάντα κακά παθών ανασκυνδυλευθήσετε». Λέει στην Πολιτεία, όταν ερωτήθηκε, ας πούμε, για το αν θα έρθει κάποτε ο λυτρωτής. Και τους είπε ότι θα έρθει και θα γίνει αυτό. Η περιγράφη της Σταύρωσης, δηλαδή, σαν να είναι παρόν. Το κομμάτι αυτό υπάρχει στην Πολιτεία, στο έργο του Πολιτεία. Mm-hmm. Να σας κάνουμε μια άλλη ερώτηση επί του θέματος. Ο Χριστιανισμός αναφέρεται ως θρησκεία εβραϊκής προέλευσης. Αλλά όλα τα τελετουργικά, να το πω έτσι, του Χριστιανισμού, στην Ορθοδοξία κτλ., είναι ουσιαστικά αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, η βάπτιση, η μετάνοια, η κοινωνία κτλ. Ναι, όλα είναι. Η ονοματοθεσία που λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Γινόταν με νερό. Ναι. Με νερό γινόταν, βαπτίζαν το παιδί, λοιπόν. Από εκεί και μετά είχαμε τον γάμο, τελετή γάμου. Είχαμε νεκρόσημη ακολουθία. Είχαμε τον κικαίωνα που μεταλαμβάνανε. Κρασί και νερό ήταν. Και κρασί και ψωμί ο κικαίωνας που μεταλαμβάνανε. Κάνανε και νηστείες στους καθαρμούς. Mm-hmm. Και από πού που είμαστε εμείς εβραϊκής καταγωγής, ας πούμε, πνευματικά, όταν από τις πρώτες κιόλας μέρες κυνήγησαν τον χριστιανισμό, ανελέητα μέχρι και σήμερα. Αν σας πω ότι γινόταν τους πρώτους αιώνες στην Αλεξάνδρεια που υπήρχαν πολλοί Εβραίοι και πολλοί Χριστιανοί, δεν τα πιστεύετε το τι γινόταν. Στην Κύπρο σκοτώσαν 250.000 Χριστιανούς οι Εβραίοι. Στην Αλεξάνδρεια γινόταν καθημερινές μάχες μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Και όπου αλλού συνυπήρξαν Χριστιανοί και Εβραίοι, γινόταν καθημερινές μάχες. Σώμα με σώμα, στην κυριολεξία. Πάντα κυνηγούσαν τον Χριστιανισμό οι Εβραίοι. Πάντα. Ποτέ δεν συνυπήρξαμε πνευματικά. Ποτέ μα ποτέ. Και ούτε θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί περιμένουν το Μεσσία, όπως και τον περιμένα πάντα. Δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε πνευματικά. Ναι. Πάντα ήμασταν απέναντι, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το αν χρησιμοποιούμε μία-δύο λέξεις εβραϊκές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στη Θεία Λειτουργία δεν χρησιμοποιούμε κάτι την Παλαιά Διαθήκη, σε κάποια από τα μυστήρια μονάχα στο γάμο. Κάτι ελάχιστο. Mm-hmm. Κάτι ελάχιστο. Ευχές δίνονται, όχι τμήματα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν διαβάζονται τμήματα από την Παλαιά Διαθήκη. Ελάχιστα πράγματα, δηλαδή, είναι μέσα στα μυστήριά μας και στη Θεία Λειτουργία που έχουν σχέση με τον Εβραϊσμό. Τόσο ελάχιστα που αμεληταία τελείως, δηλαδή, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ο Χριστιανισμός
της εποχής του λέγανε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί του δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Για να καταλάβουν γιατί αυθεντίες μιλάμε, τα γραπτά τους ακόμα επηρεάζουν χιλιάδες ανθρώπους. Ακόμα. Ναι, κύριε Παπαζή, εσύ να σας ρωτήσω κάτι όμως. Γιατί πλέον, όμως υπάρχει τόσο μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στους 12 θεϊστές και στους χριστιανούς, εφόσον λέτε ότι είναι, στην ουσία υπάρχει ομοιότητα. Συγγνώμη κιόλας. Δεν θέλω να τη δουν αυτή. Και αυτό. Αυτή είναι σε εντεταλμένη πορεία εναντίον του χριστιανισμού. Έχω πει μάλιστα σε αρκετούς από αυτούς, πως κορυφαίος από αυτούς τους έχω φέρει και όταν ήμουν σαν καλεσμένος μόνος δημοσιογράφος, έχω φέρει. Και τους έχω πει το εξής. Έστω ότι χτύπα ξύλο, ομιγέννητο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και ο χριστιανισμός είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Κάναμε ένα τεράστιο λάθος όλοι. Έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Ομιγέννητο βέβαια δεν είναι έτσι. Και ακόμα εγώ και λέω. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να τα διαλύσουμε όλα. Αυτό που μας ενώνει τον χριστιανισμό, να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να γίνουν 5 εκατομμύρια 12 θεϊστές εδώ στην Ελλάδα και άλλα 5 εκατομμύρια απέναντι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Ούτε να το φανταστείτε καλύτερα. Εκείνοι θεωρούν ότι φταίει ο χριστιανισμός για όλα. Σε τι φταίει. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Πολύ, πολύ ωραία σκέψη. Καταρχήν θα γίνει ένας θρησκευτικός εμφύλιος πόλεμος που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κατάληξη θα έχει. Και μόνο αυτό δεν μας χρειάζεται. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, για να δούμε πώς ήταν η Ελλάδα όταν ήρθε εδώ πέρα ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Γνωρίζετε τίποτα από αυτά, από ιστορικά θέματα τέτοια. Μπορώ να σας πω τι λέει ο Κικέρων, ο Πλούταρχος, ο Στράβων, ο Πασανίας, ο Πολύβιος και ο Δίων ο Χρυσόστομος. Η Ελλάς ήταν έρημη τελείως, διαλυμένη. Δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο από τον Ρωμαίος την εποχή εκείνη εδώ. Μόνο η Αθήνα είχε λίγο κόσμο και ζούσε από τα δώρα της Ρώμης. Εξευτελισμένη τελείως. Όταν μάλιστα ο Νέρονας είχε έρθει εδώ πέρα, κάνανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2 έτη μετά για να μπορέσει να έρθει ο Νέρονας και ενώ έπεσε από το άρμα του, η Ελλανόδικη Επιτροπή τον στεφάνωσε με 75 στεφάνια. Σε αυτό το είδος απόλυτο ξεφτελισμό είχαμε φτάσει. Ο Πολύβιος και άλλοι λένε ότι υπήρξε απαιδεία, ολιγανθρωπία, τεπελιά, ο κόσμος δεν νοιαζόταν για τίποτα. Ο δε Πλούταρχος λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να συγκεντρώσει ούτε 3.000 στρατό, όσους είχε στείλει δηλαδή μόνο του τα μέγαρα στη μάχη των Πλατεών. Αντιλαμβάνεσαι για ποιο ξεπεσμό μιλάμε, διαλυμένο το άπαν σύμπαν ήταν εδώ πέρα μέσα. Οι Ρωμαίοι δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο από ναούς, θέλετε, από οτιδήποτε. Έπειτα ο ελληνικός λαός είχε πάψει πλέον να πιστεύει κάπου τότε. Δεν υπήρχε, η Δελφή ήταν έρημη, λένε. Αυτή που σας ανέφερα, ο Παυσανίας, λέει μάλιστα, ο Παυσανίας ο περιηγητής που χάρη σε αυτό γνωρίζουμε τι συνέβαινε πιο πολύ και ο Στράβωνας. Δεν υπήρξαν λέει, η Ολυμπία και η Δελφή και η Βίλνος. Ήταν τελείως ερημωμένα. Δεν πατούσε άνθρωπος. Η ναή ήταν γκρεμισμένη από το ότι δεν νοιαζόταν κανένας για αυτούς. Ή γιατί τα γκρεμίσαν οι Ρωμαίοι φεύγοντας, παίρνοντας ό,τι πολύτιμο υπήρχε και φεύγοντας τα διέλεια. Ναι, φωνάξτε αν θέλετε λίγο παραπάνω για να σας ακούμε λίγο πιο δυνατά. Ή γιατί αν αφήσεις κάτι έτσι από την τύχη του, θα διαλυθεί φυσικά. Οι ναοί δηλαδή, οι περισσότεροι, ήταν ήδη γκρεμισμένοι. Ναι. Γιατί είχαν περάσει και πριν από εδώ πέρα πολλοί οι οποίοι ήταν κατακτητές και επιδρομή δηλαδή, να το πούμε έτσι. Πρόχρηστο, ας πούμε, πέρασαν οι Κύμβροι, οι Κυμμένοι, οι Κοτσοβόκοι, οι Σκύθες, Ρωμαίοι, οι Πέρσες, Γαλάτες. Αυτοί στο διάβα τους δεν άφηναν τίποτε όρθιο. Mm-hmm. Τίποτε όρθιο. Γιατί άμα μιλάμε για καταστραμμένους ναούς, μην ξεχνάμε ότι και εμείς οι δικοί μας σε φίλους πολέμους, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου λίγοι, κατέστρεψαν πολλά ιερά. Η Ήπεθρος δηλαδή ήταν διαλυμένη τελείως την εποχή εκείνη. Και φυσικά, ναι. Ένα απόλυτο τίποτα. Από αυτήν την απόλυτη παρακμή την πήρε ο χριστιανισμός και την έκανε ο κοσμοκράτηρα δια του Βυζαντίου ξανά. Mm-hmm. Και αν μπορεί να μου αποδείξει κάποιο ιστορικά το αντίθετο. Αν μπορεί να μου το αποδείξει. Και μην ξεχνάμε φυσικά. Το μεγαλύτερο λιμάνι, αν καμιά φορά ερχόταν κανένα Αιγυπτιακό πλοίο, λέει. Τίποτα. Τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Εκεί ήταν η Ελλάδα. Ναι. Και το τελειωτικό χτύπημα φυσικά με τον Αλάριχο, έτσι, που είχε μπει μέσα και δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο. Ό,τι είχε απομείνει. No, okay. Έτσι ήταν η Ελλάδα τότε. Εάν θα δείτε τις θλιβερές σας λέω περιγραφές αυτών που σας πανέφερα, του Στράβωνα, του Παυσανία, του Πολύβιου, του Δίωνα, του Χρυσόστομου, του Κικέρωνα και του Πλούταρχου, θα πείτε ότι εάν αυτό το πράγμα ακόμα λίγο κρατούσε,
Σήμερα δεν θα υπήρχε Ελλάδα, θα ήταν μόνο ως ανάμνηση σε κάποια βιβλία. Ναι. Εάν δεν ερχόταν ο χριστιανισμός εδώ και δεν ελληνοποιούνταν, η Ελλάδα θα είχε εξαφανιστεί στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία μόνο η Αθήνα ήταν εν ζωή. Μόνο η Αθήνα και αυτή ζούσε με τα δώρα των Ρωμαίων. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε με κάτι άλλο. Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση και η γνώμη των Εβραίων για τον Χριστό και τους χριστιανούς? Οι Εβραίοι, ποια είναι η γνώμη τους για μας? Ναι. Ναι. Έχετε διαβάσει το Ταλμούδι και το Τωρά? Έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά. Θα κάνετε εμετό. Ναι. Ναι. Γκοήμ μας ονομάζουν, ζώα δηλαδή, και τον Χριστό να μην, δεν θέλω να τα λέω, γιατί ούτε έτσι να τα λέω. Πάντως, εκεί μέσα είναι ξεκάθαρη η άποψή τους για μας. Mm-hmm. Και για τον Χριστό μας. Γιατί όμως πολλοί δεν το ξέρουν αυτό και μας θεωρούν ότι είμαστε σαν τους Εβραίους? Για πετε μου γιατί. Δεν ξέρω. Για πετε μου γιατί. Δεν είναι το όλο θέμα. Εδώ είναι το όλο θέμα. Γιατί. Η αμάθεια του κόσμου, αγαπητή μου, κυρία Λαζαρίδου. Η αμάθεια του κόσμου. Τον αφήσαν τον κόσμο έτσι να μην ξέρει τι τον γίνεται. Επίτηδες το κάνανε. Για να μπορούν να περάσουν ό,τι θέλουν αυτοί, με όποιο τρόπο θέλουν αυτοί. Ενδεικτικά θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια έτσι από το Ταλμούδ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ενθύ μου λέει, από Ντάχ, Ζαράκ, δεν ξέρω να διαβάζω και καλά τα εβραϊκά. Ενθύ μου ότι οι χριστιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τα ζώα. Μας κάνανε και τέτοιους. Λοιπόν, οι χριστιανοί είναι ακάθαρτοι. Καθίστε να ακούσετε κάτι ακόμα. Λοιπόν. Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρωποι. Αθώος δολοφονίας ο Εβραίος, εφόσον σκοπός είναι η δολοφονία χριστιανού. Αυτά τα λέει ο Μακκόθ, ο Κέντρι Χτούθ, κάπως έτσι ένας άλλος. Ο Ράχ και Ιμ, Καλίμ, οι χριστιανοί και τα ζώα συναθρίζονται εις ομάδες προς σύγκριση. Ο Μητράς Σταλτιό, οι χριστιανοί επλάστησαν για να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε. Έχω τώρα εδώ μπροστά μου. Ο Καμπιντούθ πάλι λέει: το σπέρμα του χριστιανού έχει αυτή την αξία με το σπέρμα του κτίνους. Ο Ζογκάρ, οι γεννήσεις των χριστιανών πρέπει να ελαττωθούν αριθμητικώς. Σας λέει τίποτα αυτό? Αυτό τώρα μπορεί κανένας, ο καθένας να κάνει τώρα πολλές υποθέσεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο τυχαίες θα είναι, έτσι. Κατά πόσο? Τυχαίες θα είναι αυτές οι υποθέσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, αγαπητέ μου. Εμίκ Χαμελέκ λέει: οι μη εβραϊκοί ψυχοί προέρχονται από το θάνατο και τη σκιά του θανάτου. Πολλά είναι και δεν θέλω να πω τώρα άλλα, γιατί εδώ πέρα τώρα όσο τα βλέπω αυτά δεν θέλω να συγχύζομαι περισσότερο, να στεναχωριέμαι, γιατί αυτά είναι όλα θλιβερά πράγματα. Θλιβερά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μη χειρότερα. Μη χειρότερα που πιστεύουν σε αυτά εδώ πέρα, στην Ταλμούδ και το Τωρά. Αυτά είναι τα ιερά του βιβλία. Ναι. Και τα κάνανε ιερά του βιβλία από τότε που ο Πτολεμαίος ο Πρώτος με την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υποχρέωσε υπό την απειλή θανάτου τους 70 ραβίνους να μεταφράσουν στα ελληνικά την Παλαιά Διαθήκη. Από τότε η Παλαιά Διαθήκη έπαψε να θεωρείται ιεροβιβλία και δημιούργησαν την Τωρά και το Ταλμούδ. Ναι, αλλά εμείς έχουμε τώρα πλέον τη γνώση ποιοι είναι οι Εβραίοι από την Παλαιά Διαθήκη. Ποιοι είναι οι Εβραίοι και τι είναι ικανοί να κάνουν. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας. Πιστεύουμε πάντως ότι γενικότερα η συγκεκριμένη θρησκεία δεν είναι μόνο κατά των χριστιανών. Γενικότερα θα λέγαμε ότι πρεσβεύει αγάπη μόνο στους Εβραίους, έτσι. Ναι. Και όχι σε κανέναν άλλο που και δεν πάλι, είναι Εβραίους. Εντάξει. Και πάλι εντάξει, μην είστε απόλυτος. Μην είμαστε απόλυτοι γι' αυτό. Ναι. Σίγουρα, όχι για τον κάθε άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει η θρησκεία τους το τι διδάσκει. Θρησκεία μίσους είναι. Ναι. Θρησκεία μίσους, τίποτε παραπάνω. Η μόνη θρησκεία αγάπης που υπάρχει είναι ο χριστιανισμός. Και αν πάμε πάλι πίσω στην αρχαία Ελλάδα, mm-hmm. η Κόρινθος ήταν η πορνούπολη, ας το πούμε, της αρχαίας Ελλάδος. Ναι. Και είχε μείνει μια φράση, ου παντός πλήνης Κόρινθο. Δεν ήταν το ταξίδι δηλαδή για την Κόρινθο για οποιοδήποτε. Ήθελε λεφτά εκεί να πας. Ναι. Εκεί ήταν ο μεγαλύτερος ναός της Αφροδίτη. Όπου υπήρχε ναός της Αφροδίτη, τι γινότανε? Όποιος δεν πήγαινε την κόρη του εκεί, να μείνει εκεί για να πηγαίνει με τους περαστικούς και να μαζευτούν από τον ιερέα σε εισαγωγικά χρήματα για την Αφροδίτη, δεν μπορούσε μετά να την παντρέψει. Σας φαίνονται περίεργα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Όσο και αν δεν το πιστεύετε. Και στην κόρη του ήταν ο μεγαλύτερος ναός της Αφροδίτη. Και είχε μεγάλο εμπόριο εκεί πέρα, γιατί πολύ κόσμο, γιατί πήγαιναν πολλοί. Mm-hmm. Και γι' αυτόν τον λόγο. Πήγαινε πολλοί κόσμος γι' αυτόν τον λόγο εκεί πέρα, για να καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Να μην τα λέμε. Υποχρέωνα δηλαδή τώρα εγώ